Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό, Γεώργιος Στεφανόπουλος. Βραδάκι Κυριακής, πολύ ζεστό εδώ στο Μπουρνάζι. Η Παρτουζάν φιλοξενεί στο θεσμό του κυπέλου τους Κολόμπιανς. Κολόμπιανς οι οποίοι στα στάνταρ τα οποία μας έχουν συνηθίσει έχουν σήμερα 11 άτομα από στολή, παρακαλώ. Η Παρτουζάν από την άλλη έχει κατέβει με 7 παίχτες. Από τον πρώτο σουτ έστω το δεύτερο από τον Μπουλούγαρη, ο οποίος, αν η μνήμη μου δεν με απατά, αποτελεί καινούργια προσθήκη για τους Κολόμπιανς. 0-3. Γρήγορα. Άστοιχη επίθεση της Παρτουζάν με τον Ριγανάκο. Ταχίδης σπάει την πάνω στο Γιαννακόπουλο. Μέχρι μέσα ο τελευταίος. 5-0. Και οι δύο ομάδες που έρχονται από νίκη την περασμένη αγωνιστική στον θεσμό του κυπέλου. Η Παρτουζάν νίξε με 10 πόντους διαφορά τους Γκουρούδες, μια ομάδα με πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία στο μπασκετάκι, πολλά χρόνια στην ελίτ. Από την άλλη, οι Colombians νίκησαν και αυτοί με 10 πόντους, 54-44, τους Brooklyn Bets. Μέχρι μέσα από το τελειωματικό σκαλάκι, rebound και εφηδιασμός για την Παρτουζάν. Μας θα πάει κάτω το καλάθι, αυτό το τελείωμα από τον Καριοφίλη. Πρώτο φάουλ του παιχνιδιού είναι από τους Colombians, το οποίο στέλνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας τον Σπύρο τον Κοντομίχαλο. Έστωθεί πρώτη. Έχει η δεύτερη. Γιαννακόπουλος κατεβάζει. Πετουνιώτης, ο οποίος αρνείται τον ρόλο του πρόεδρου σε αυτή την ομάδα. Μέχρι μέσα ο Αλέξανδρος θα χρεωθεί με βήματα. Η κατοχή αλλάζει χέρια και περνάει στους ασπρόμαυρους. Ριγανάκος θα πάρει την μπαλά χαμηλά. Κατοχή θα παραμείνει σε χέρια Παρτουζάν μετά από το deflection που έκανε πάνω στην μπαλά ο Μπουλούγαρης. Παναφορά από την baseline. Καπλές πιέζεται ψηλά. Σπάει την μπαλά στη γωνία. Ωραία προσποίηση μέχρι μέσα. Άστοχο το τελείωμα στην λήξη του χρόνου από τον Κοντομίχαλο. 3-5 στα πρώτα 2,5 λεπτά εδώ στο Μαζαράκης. Μπροστά η ομάδα του Ηλίου. Ταχίδης. Γιαννακόπουλος σηκώνεται για 3. Αστοχή ο Κυριάκος. Επίθεση για την Παρτουζάν. Πίεση ψηλά στην μπάλα. Από δύο καρπούς για τους Κολόμπιανς. Ρετουνιώτης δίνει ωραία στον Ταχίδη, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 7-3. Μπροστά οι Λιωσιώτες. Καπλές, την μπάλα φτάνει στη γωνία. Και εύστοχο σουτάκι από τα 6 μέτρα από τον Καραδήμο. Στη γωνία πάρα στον Ρετουνιώτη. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο ο Αλέξανδρος.
rebound από τον Τσαπλέ. Ο Μίχαλος. Καριοφίλης. Περνάει την μπάλα χαμηλά. Καριοφίλης σηκώνεται για δύο. Αστοχή. Rebound από τον Βουλούγαρη. Σετ επίθεση για τους Κολόμπιανς. Σουτ του Μπουλουγάρη από την γραμμή των 6.75. Rebound του Πασχαλάκη. Και αυτός νέα προσθήκη για την ομάδα του Ηλίου, ο οποίος αν δεν κάνω καλά βρέθηκε αντιμέτωπος στο περσινό χειμερινό πρωτάθλημα με τους Κολόμπιανς, φορώντας εμφάνιση μιας άλλης ομάδας. Από εκεί μερικά τον είδαν και τον απέκτησαν. Οι Κολομβιανοί, αυτό το τελείωμα εν τω μεταξύ από τον ίδιο Τακίδης, εύκολο το έργο του. 5-9 στους 4 πόντους ο Γιώργος Τακίδης. Ένα σκριν ψηλά. Χαμηλά σε low post κατάσταση. Δεξί hook έστωχο από τον Ριγανάκο. Πασχαλάκης, Ρεντουνιώτης. Παίρνει ένα σκριν. Παίρνει από τα αριστερά. Είναι ωραία στο Πασχαλάκη, ο οποίος δεν τελειώνει τη φάση. Rebound από τον Τσαπλέ. Οι Colombians πιέζουν ψηλά την μπάλα, τους αρέσει το παιχνίδι. Τα πλές μέχρι μέσα, πάει την μπάλα έξω. Μπάλα στις 45. Καριοφίλης άσκοπος, περάδειγμα μάλλον άσκοπος από την κορυφή της ρακέτας. Τακίδης, αποτέλεσε τον βολόν, έστωχος με ταυλό. Ο Μπουλούγαρης, ο οποίος φτάνει και τους 5 πόντους μετά από αυτό το εύστοχο mid-range shoot. 7-11 μπροστά με 4 πόντους στα 3 τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου δεκαλέπτου. Οι Colombians, άστοχη επίθεση, rebound και μπαλά ξανά στα χέρια του Ρεντουνιώτη, ο οποίος σηκώνεται για 3. 0 στα 2 στην αρχή για τον πρόεδρο. Δεν κατεβάζει. Μπαλά δεν θα περάσει ποτέ στον Καριοφίλη. Ωραία σκέψη εδώ του Πόλιγκαμπ της Παρτουζάν. Πρώτες αλλαγές μέσα Παρασκευόπουλος για την Παρτουζάν, μέσα Κυριακόπουλος. Ζώτος και αυτοί οι δύο βασικά. Δύο και μία αλλαγές. Αυτό το Τακίδη. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Τσαπλέ, ο οποίος φαίνεται να χτύπησε. Αναγκαστική αλλαγή για την Παρτουζάν. Μέσα ο Ντομίχαλος στη θέση του Τσαπλέ. Γιανακόπουλος κλέβει, δίνεται το stop. Η κατοχή παραμένει στους Colombians. Παναφορά από την baseline. Τακίδης θα σηκωθεί και θα προσθέσει άλλους δύο πόντους στο λογαριασμό του. Φτάνει τους 6 πόντους. 7-13, 2-35 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Από την κορυφή της ρακέτας, άσχημα. Από τον Καραδίμα, εφηλιασμός ξανά για τους Colombians. Ωραίο γύρο step και ωραίο τελείωμα από τον Τακίδη. Πρώτο time out από την Παρτουζάν. 7-15, σχεδόν double score για τους Colombians. Επιστρέφουμε το time out.
επίθεση για την Παρτουζάν. Καριοφίλης πέρασε υψηλά από τον Καρατζά. Σπάει την μπάλα στη γωνία, αμαρκάριστος ο πρόεδρος. Εύστοχο τριποντάκι από τον Καραδίμα. Μέχρι μέσα ο Γιανακόπουλος, δεν θα περάσει η πάσα του. Ζώτος, Τακίδης, ωραία γύρισε η μπάλα. Αμαρκάριστος, αλάστιος. Ο Γιανακόπουλος, ο Γιανακόπουλος, συγχωρείται από την γωνία. Reflection του Τακίδη μετά την ρυψοκίνδυνη πάσα του Καριοφίλη. Παναφορά από το πλάι στο παρκέντο μεταξύ μπήκε και ο Καλατζάκης από τους Colombians. Για να δώσει κάποιες ανάσες στον Γιανακόπουλο. Παναφορά από την baseline για την Παρτουζάν. Φάουλ ψηλά από τον Ζώτο. Ωραία στη μούβη, μπάλα σπάει έξω. Καταλήγει στην γωνία. Άστοχο το στέκι του πρόεδρου αυτή τη φορά. Η μπέλα όμως παραμένει στα χέρια των ασπρόμαυρων. Θα δώσω κύριε Κόπουλος, πάτησε την τελική γραμμή. Τσαπλές, ο οποίος ξαναμπήκε στο παρκέ. Ωραία προσπίση, δείχνει το stop από τον Καλατζάκη. Εφηλιασμός για τους Colombians, δύσκολο τελείωμα του Καλατζάκη, ο οποίος όμως παίρνει διαφορετικό rebound και θα οδηγηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τα 2 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο Μπουρνάζι. Οι Colombians έχουν μπει καλύτερα, έχουν βρει λύσεις επιθετικά και έχουν περιορίσει με την άμυνα που παίζουν ψηλά την Παρτουζάν. Βλέψιμο ξανά από τον Κυριακόπουλο. Τακίδης Ρεντινιώτης ρίχνει το τέμπο. Λογικά δύο επιθέσεις θα δούμε. Μία αυτή των Colombians και άλλη μία από την Παρτουζάν. Καλατζάκης σπάει την μπάλα στη γωνία, Τακίδης για τρεις. One man show του Γιώργου Τακίδη, 11 πόντους στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Καριοφίλης θα χρεωθεί με βήματα και θα αφήσει τα τελευταία 4,4 στην διαχείριση των Colombians. Τέσσερα απομένουν. Ένα running τρίποντο άστοχο από τον Κυριακόπουλο. Τέλος δεκαλέπτου, 10-18, μπροστά με 8 πόντους η ομάδα του Ηλίου. Δεύτερο δεκαλέπτου εδώ στο Μπουρνάζι. Πρώτη επίθεση για την Παρτουζάν. Καραντζάς, η μπάλα φτάνει χαμηλά. Ωραίο δεξιχού, αλλά από τον Ριγανάκο. Ρετινιούς κατεβάζει.
Ο Ρετουνιώτης, ο οποίος μας αποκάλυψε στις pre-game δηλώσεις του την προέλευση του ονόματος της ομάδος. Βήματα που μαθεί από τον Νετακίδη. Μία ομάδα η οποία με το όνομα το οποίο διαθέτει τώρα υπάρχει σχεδόν για μια δεκαετία από τα σχολικά των παιχτών που βλέπετε με τα μπλε, τα σχολικά πρωταθλήματα εννοώ. Διασμός ξανά για τις μπλε. Ζόκος συγκρατεί την μπάλα. Κυριακόπουλος σε ένα φέντα εγώ η άστοχο. Ζόκος δεν καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή. Ο Ντονίκολος κατεβάζει. Μπάλα φτάνει στη γωνία. Πάσα δεν περνάει. Ξανά κλέψιμο από τους Colombians. Άστοχο το lay-up στον εφηδιασμό από τον Καλατζάκη. Κλέψιμο ξανά από τον ίδιο. Παίρνει το αίμα του πίσω. Μέχρι μέσα δεν τελειώνει τη φάση. Ρετουνιώτης. Ούτε αυτός. Δεύτερο επιθετικό rebound. Αναφορά από την baseline. Καλατζάκης. Στην κορυφή μπάλα στον Ρετουνιώτη. Δεξιά από τα δεξιά. Και δέχεται καθαρό stop από τον Ριγανάκο. Ωραία πάσα στο κόψιμο και φοβερή τάπα από τον Κυριακόπουλο. Άποντες και οι δύο ομάδες για τα πρώτα δύο λεπτά. Κυριακόπουλος, μπάλα δεν περνάει χαμηλά. Κλέψιμο της Παρτουζάν. Καρατζάς βλέπει ωραία το κόψιμο, μπάλα δεν θα περάσει. Ακόμη ένα κλέψιμο για τους Colombians. Μέσα ο Πασχαλάκης, έξω ο Ζώτος για τους μπλε. Πασχαλάκης. Κόπουλος στην κορυφή, ο ψηλός, άστοχο το σουδάκι. Rebound από τον Τσαπλέ. Ωραία spin move, foul χαμηλά από τον Διαμαντόπουλο. 2-1 τα foul, 2 έχει Παρτούζαν στα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα έχουν οι Λιωσιώτες. Έξυπνη πάσα στον Ριγανάκο, ο οποίος με λίγο πονηρό τρόπο κρατάει την κατοχή για την ομάδα του. Σαπλές. Πιέζεται ψηλά από τον Καλατζάκη. 9 δευτερόλεπτα απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης των ασπρομαυρών. Ριγανάκος σπάει την μπάλα στη γωνία για 3. Άστοχος του Καραδίμα. Μέχρι μέσα, εύκολο δεξί lay-up από τον Πασχαλάκη, ο οποίος ανοίγει και το σκορ 4 δεκαλέπτου. Πάρε το λεπτά, πάρε το λεπτά.
καραδί μας στην επιλογή ψηλά. Καρατζάς, τσαπλές, άστοχο το τρυποντάκι, rebound ψηλά από τον Κυριακόπουλο. Μπάλα φτάνει στη γωνία, Ρετουνιώτης, άστοχο το τρυποντάκι. Τσαπλές κατεβάζει μέχρι μέσα, ωραία πέφτει τον αντίπαλο του εκεί ο Παρασκευόπουλος. Κατοχή και πάλι για τους Λοσιώτες. Πασχαλάκης θα σηκωθεί και θα προσθέσει άλλους δύο πόντους στον λογαριασμό του, φτάνοντας στους 4 σε αυτό το δεκάλεπτο. Τσαπλές πάει μέχρι μέσα και κερδίζει. Στο φάουλ τον Κυριακόπουλο. Δεύτερο φάουλ και βλέπεις οι Colombians. Οι οποίοι κλασικά έχουν και το κοινό του που τους υποστηρίζει. Εύστοχη η βολή του Τσαπλέ, ανοίγει και αυτός το σκορ. Το δεύτερο δεκάλεπτο για την ομάδα του. Μια στις δύο. Βουλούγαρης. Δίνει το σύστημα για τους Colombians. Πασχαλάκης ψηλά, σηκώνονται για δύο. Η μπάλα εδώ του παίζει ύπουλα παιχνίδια. Rebound και κατέβασμα της μπάλας από τον Τσαπλέ. Σκριν ψηλά από τον Ιγανάκο, περνάει από τα αριστερά ο άστος της Παρτουζάν. Μπάλα στο elbow, άστοχο το στέκι του Καρατζά. 11-22, double score, 4-50 πριν τη λήξη του δεκαλεπτού. Ωραίο mid-range σουτάκι, αλλά άστοχο από τον Μπουλούγαρη. Τιγανάκος κατεβάζει το προσωπικό του αντίπαλο, γίνεται γρήγορα από δύο και κερδίζει το φάουλ. Τρίτο για τους Colombians. Έξω ο πρόεδρος, μέσα ξανά ο Γιανακόπουλος. Μάλλον όχι ο Γιανακόπουλος, ο Γιανακόπουλος λογικά ήταν και πριν στο παρκέ. Για πρώτη φορά πατάει γήπεδο ο αδερφός του coach, ο παρασκευάς, ο Κιούκης. Είχαμε ένα χτύπημα προηγουμένως στον Ριγανάκο. Όλα καλά, θα πάρει ξανά στον πάγκο. Ωραία στην move και έρθουν καλά με τα μπλοκ από τον Καρατζά. Πιάσουν στον ύπνο την άμυνα οι Colombians και τα πετυχαίνουν με τον Κίκη, ο οποίος με το που περνάει στο παρκέ δίνει λύσεις. Κάτι ξέρει ο coach. Χαριοφίλης. Είχαμε ένα θεματάκι με το scoreboard. Όλα καλά. Επαναφορά από το πλάι για την Παρτουζάν. Καραζάς. Αυτό είναι το σουτάκι. Είναι εκεί όμως για να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση ο Κοντομίχαλος. 15-24. Πασχαλάκης μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ και θα κατευθυνθεί στη γραμμή των βολών
Αστοχή η πρώτη. Τσαπλές κατεβάζει την μπάλα, πιέζεται συνέχεια σε κάθε κατεβασμά του ψηλά από τον point guard των Colombians. Καρατζάς δίνει ωραία στον Τσαπλέ. Τσαπλές πιέζεται, κατοχή, αλλάζει χέρια. Colombians στην επίθεση. Μπουλούγαρης διστάζει, επιλέγει τον δεξί διάδρομο, αλλά αστοχή. 2-54 μπροστά με 9 η ομάδα του Ηλίου. Τσαπλές περνάει την μπάλα στον Κοντομίχαλο. Φάουλ πάνω στην τρίπλα, το οποίο χρέωνεται ο Τακίδης. Τέταρτο φάουλ για τους Colombians, οι οποίοι σε περίπτωση που επιχειρήσουν ακόμα ένα θα στείλουν την Παρτιζάν στη γραμμή των βολών. Ωραίο, εύστοχο mid-range shoot από τον Καριοφίλη. Πολυφωνία στην επίθεση της Παρτιζάν. Μπάλα πουλάει εδώ τον Ιωνακόπουλο. Εφηδιασμός στην άλλη πλευρά. Διστάζει να πάει μέχρι μέσα ο Καρατζάς. Άστρο το στάκι, επιθετικό rebound. Και ας το ξανά το αριστερό τελείωμα από τον Κοντομίχαλο. Μπουλούγαρης θα κερδίσει το φάουλ. Τέταρτο και για την Παρτιζάν. Δύο βολές για τον guard των Colombians. Έστω και η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Καρατζάς στο αμυντικό rebound. Την ξεκίνδυνη πάσα εκεί. Καραδί μας περνάει το κέντρο. Πάσα στη weak side. Shoot από τον Κοντομίχαλο με μεγάλη καμπύλη. 5 πόντους και για τον guard της Παρτιζάν. 20-25 η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους. Κάτι το οποίο δεν άρεσε ιδιαίτερα τον Γιανακόπουλο, ο οποίος την ξαναστέλνει στους 8. Time out από την Παρτιζάν. Ένα και 29 απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Στο σύν 8 οι Colombians, οι οποίοι κάνουν και το πέμπτο τους φάουλ και στέλνουν στη γραμμή των βολών τον Τσαπλέ. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Στους 2 πόντους της Παρτιζάν. Πίτσος μέχρι μέσα. Τελειώνει και αυτή τη φάση. Παίχτης οικονομίας. Μπρος πίσω με περίεργο τρόπο για τους Colombians.
Τραβάει τα μαλλιά του ο Καλαβουζιώτης, ο οποίος δεν έχει κατέβει σήμερα να ενισχύσει την προσπάθεια των Colombians από την εξέδρα. Για τρεις από το ίδιο σημείο προς το έχετε προηγουμένως, άσχετος αυτή τη φορά. Ο Καριοφίλης μέχρι μέσα, άσχετο το τελείωμα από τον Επαφαλάκη. Μπάλα περνάει μέχρι μέσα. Ωραίο double clutch και ωραίο τελείωμα από τον Εγκοντομίχαλο, ο οποίος φτάνει τους 7. 24 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τούκης από τη γωνία, θα χάσει το πρώτο του σουτ. Είναι και όμως ο Πασχαλάκης για να επανορθώσει για τον συμπαίχτη του. Τους 6 πόντους ο ψηλός, 5 εφανταγωμένων, στον αδειάστηκε στα πλές. Μια χαρά έκανε. Ένα ακόμα τρυποτάκι για τον ίδιο. Τέλος ημιχρόνου, 25-32 μπροστά οι Colombians. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στον Μπουρνάζι. Οι Colombians εκμεταλλευόμενοι την νεότητά τους, πίεσαν ψηλά στην μπάλα, έτρεξαν τους ευθυνδιασμούς και έχουν πάρει ένα σχετικό προβάδισμα στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ωραία η κυκλοφορία της μπάλας στη γωνία, άστοχος ο Τακίδης. Δεύτερη ευκαιρία όμως, η οποία πάει χαμένη μετά την λάθος πάσα του Κυριακόπουλου. Στην επίθεση Παρτουζάν. Σαπλές συγκρατεί την μπάλα, ψάχνει το κόψιμο, η μπάλα φτάνει στην γραμμή των, του τρυπόντου. Χρόνος τελειώνει, η μπάλα μένει στα χέρια του Καριοφιλή. Αναποτελεσματικές οι δύο πρώτες επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Κυριακόπουλος για δύο. Άστο το σουτάκι. Πιέζουν ξανά ψηλά στην μπάλα οι Colombians. Ρετουνιώτης. Δύο βολές για τον πρόεδρο. Έστοχη και η δεύτερη από τον πρόεδρο. Μέχρι μέσα, άστοχο το αριστερό δράει από τον Εκοδομήφανο. Αμυντικό rebound από τον Ζώτο. Γιαννακόπουλος σηκώνεται για τρεις. Αστοχή, rebound από την Παρτουζάν. Σαπλές περνάει το κέντρο. Πιέζεται ψηλά. Σταματάει τρίπλα. Βρίσκει ωραία πάσα κάτω τα πόδια. Καρατζάς. Φοβερή assist. Της Eurostep, να το ο πρόεδρος. Τέσσερις πόντι για τον Τσίπα στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Παναφορά από το πλάι για την Παρτουζάν.
Καρατζάς. Κοντομίχαλος, Καρατζάς. Ωραία spin move. Πάει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση. Ανοίγει το σκορ. Και για την ομάδα του. Στο δεύτερο μέρος. Και τώρα Γιαννακόπουλος. Είναι δεσπάει την μπάλα στον Νετακίδη. Βήματα με τα οποία χαραιώνεται ο Γιώργος. Ποιος σηκώνει. Και τον Καραδίμα. Παραφορά για την Παρτουζάν. Κοντομίχαλος περνάει το κέντρο. Καρατζάς. Καραδίμας. Σαφλές περνάει από τα αριστερά. Ωραία προσφύγει στην πάσα. Άσκοπο το τελείωμα από τον Κοντομίχαλο. Και τώρα Κυριακόπουλος. Ακίδης περνάει. Ωραίο καλάθι από τον Γιώργο, ο οποίος σήμερα κάνει πολύ καλό μάτς. Καραδίμας. Προσπίση του Καρατζά. Και σου περνάει τα αριστερά. Σπάει την μπάλα έξω. Άσπρο το mid-range από τον Παρασκευόπουλο. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ από τον Κοντομίχαλο. Δύο βολές για τον εκρηκτικό guard της Παρτουζάν. Εύστοχη η βολή. Ευνιώτης. Πάει μέχρι μέσα. Δέχεται το φάουλ ψηλά. Έξω ο πρόεδρος, μέσα. Όχι ο πρόεδρος. Έξω Ταχίδης. Μέσα ο Μπουλούγαρης. Φάνηκε να πηγαίνει προς τον πάγκο. Ο Ρετινιώτης σε γέλασε. Πασχαλάκης περνάει. Κινείται παράλληλα με την baseline και κερδίζει. Το φάουλ. Δύο βολές για την πιο αξιόπιστη λύση των Κολόμπιαν στη γραμμή των ψηλών. Από τη στιγμή που σταμάτησε να αγωνίζεται στα παρκέ του Μπασκετάκη. Ο Γιαννακόπουλος, άστοχες οι βολές του Πασχαλάκη. Ταπλές. Πιέζεται σε κάθε φάση ψηλά στο κατέβασμα της μπάλας. Μόνο εύκολο δεν λες το έργο του για σήμερα. Πίεση ξανά. Κατοχή όμως παραμένει για τους αστρόμαυρους. Τσαβλές. Ωραία αναχή, τρίτο του Ταπλέ, ο οποίος σηκώνεται για δύο, αστοχή. Μπουλούγαρης. Γιαννακόπουλος. Περνάει στο Ρετινιώτη. Αριστερό drive, σπάει την μπάλα έξω. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Μπουλούγαρης. Κλείνεται, Γιαννακόπουλος, έξτρα πάσα στη γωνία. Τακίδης. Άστρο το σούτ. Υπό την πίεση του χρόνου. Καραδίμας
Κοντομίχαλος σπάει την μπάλα στη γωνία. Καρατζάς για 3 από τις 45, εύστοχο στο τριποντάκι του Καριοφίλη. '35-38, η Παρτουζάν είναι εδώ και διεκδικεί τη δεύτερη της νίκη. Ταχύδης ελεύθερος για 3, άστοχο τριποντάκι, επιθετικό φάουλ από τον Πασχαλάκη. 4:20 απομένουν για την ολοκλήρωση του 10 λεπτού. Time out από τους Colombians. Συνέχεια στο 3ο δεκάλεπτο. Τσαπλές. Αλλά φτάνει στο να μαρκάριστο. Και καυτό Καριοφίλη. Δεύτερο τριμποδάκι. Βρίσκεται στο παρκέ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι. Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Μπουλούγαρης ήταν αυτός ο οποίος κάθισε στον πάγκο. Είχε ένα μικρό δραματισμό. Τώρα δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά. Βήματα από τον Καλατζάκη. Επαναφορά από το πλάι για την Παρτουζάν, η οποία έχει φέρει το σκορ στα ίσια. Φάουλ. Ψηλά στην μπάλα. 3-3 για τις δύο ομάδες. Τσαπλές. Πρέπει να πήγε ρόλο με τον Καρατζά. Και δέχεται το φάουλ από τον Ερδινιώτη. Ο Κιούκης εδώ παίρνει τις οδηγίες από τον coach Παύλα, αδερφό του. Κανείς δεν θα ήθελε να ξέρει τι θα έκανα εγώ αν είχα τον αδερφό μου στον πάγκο να μου δίνει οδηγίες στις παύσεις των παιχνιδιών. Εύστοχη πρώτη μεταξύ από τον Τσαπλέ. Η Παρτουζάν, η οποία σκοράρει σε όλο το παιχνίδι με μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, σχεδόν όλοι οι παίχτες που έχουν κατέβει σήμερα με τα ασπρόμαυρα έχουν βρει στόχο στο αντίπαλο καλάθι. Ρετινιώτης. Φιλόδοξη προσπάθεια να περάσει για την πάσα στον Κιούκη. Κατοχή παραμένει για την ομάδα του Ηλίου. Επαναφορά από την baseline. Διακόπουλος, Πασχαλάκης, σπάει την μπάλα στη γωνία. Ερδινιώτης, ασχοντοστάκι. Αμυντικό rebound από την Παρτουζάν. Τσαπλές. Παρτουζάν τρέχει. Άστοχο το double clutch τελείωμα. Αμυντικό rebound. Την μπάλα έξω από τον Κοντομίχαλο. Τσαπλές. Περνάει στους Colombians. Μέσα για Γιανακόπουλος. Έξω αυτή τη φορά σίγουρα ο Ρετινιώτης. Μας την έκανε την πρώτη φορά. Τώρα όντως τελικά πήγε στον πάγκο. Πασχαλάκης βρίσκεται στον διάδρομο, πάει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση. Αυτά που σας λέγαμε και προηγουμένως, ίσως η πιο ποιοτική λύση στην αμύτω ψηλών για τους Colombians. Για 3
μακριά από τα 6.75 άστοχο σε πέντε τεριοφύλλη. Κυριακόπουλος. Το μάτς έχει πάρει φωτιά, 39-40, 2 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μπαλάς πάει έξω για 3 αμαρκάριστος, αλλά άστοχος. Ο Γιανακόπουλος, φάουλ από τον Καραδίμα. Τέταρτο φάουλ και για την Παρτουζάν οποιοδήποτε φάουλ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου οδηγεί την αντίπαλη ομάδα στη γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη Πασχαλάκη. Έξω και η δεύτερη. Παραμένει στους 2 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Καλλιοφίλης. Τσαπλές. Ο οποίος το δεδομένο των περιστάσεων θα έχει πάει περίφημα σε αυτό το παιχνίδι. Καραδίμας για 3. Έστοχος ο πρόεδρος. Και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή ώρα, ίσως και για πρώτη φορά σήμερα, μπροστά με 2 η Παρτουζάν. Η μέση Γιανακόπουλος τελειώνει τη φάση και ξαναφέρνει ισορροπία στο σκορ. Μπάλας, Πασχαλάκης, τελειώνει τη φάση. Στους 4 πόντους ο ψηλός. 51 χρόνια από μένα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Συμπληρωμένα τα μαντικά και για τις δύο ομάδες στις βολές. Ο πρόεδρος Δημήτρης Καραδίμας. Έφτασε η πρώτη. Αστοχή η δεύτερη. Φάουλ ψηλά στην μπάλα. Δεν το σουτάκι από μακριά από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος, όπως και να έχει, θα κατευθυνθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας για 2 βολές. Πήρω! 44 δευτερόλεπτα απομένουν, 43-44 μπροστά η ομάδα του Ηλίου, όλα τα σενάρια ανοιχτά για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Έστοχη η πρώτη από τον Κυριακόπουλο. Έφυγε η δεύτερη. Colombians, αυτή τη φορά φάνηκε σαν να μην είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς στέλνουν στη γραμμή των βολών τον Καρατζά, ο οποίος μπορεί να βάλει 2 εύκολους πόντους. Άστοχη η πρώτη. Αυτή και η δεύτερη. Κυριακόπουλος με 34 δευτερόλεπτα να απομένουν στο από την πίνακα. Τούκης από την γωνία. Ο Γιανακόπουλος θα ανοίξει τον λογαριασμό του από τη γραμμή των 6.75. Η οποία είναι
κάτι παραπάνω από απαραίτητη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού. Η διαφορά στους 6-15 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του 2 δεκαλέπτου. Καραδήμας. Μιντρέντσουτάκι με μεγάλη καμπύλη, άστοχο. Φάουλ αθελά του πάνω στον Καρατζά. Ο Κυριακόπουλος. Δύο βολές για τον Κανέλο. Άστοχη η πρώτη. Έστοχη η δεύτερη. 8 δευτερόλεπτα. Ναι, γρήγορα από το κέντρο. Αλλά άστοχη στο τελείωμα. Ο Κυριακόπουλος. Πίσω από το κέντρο του σουτ. Άστοχο. Τέλος δεκαλέπτου. Στο συν 5 μπροστά οι Colombians. Όλα θα κρυφθούν στο πιο χρήσιμο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Το τέταρτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκης. Χάσαμε ένα πολύ μικρό μέρος του τέταρτου αυτού δεκαλέπτου. Απλές. Μπάλα στη γωνία. Άστοχο το σουτάκι από τον Παρασκευόπουλο. Επιθετικό rebound και 9-14 για την Παρτουζάν. Καρατζάς δέχεται το φάουλ εκεί ψηλά και θα κατευθυνθεί στη γραμμή της ανθρωπίας. Συνέχεια στο παιχνίδι, η Παρτουζάν. Ξεκίνησε το μάτς με 7 παίχτες. Ο Ριγανάκος έφυγε πριν την αρχή του 12 λεπτού μετά από τραυματισμό. Και τώρα και ο Καρατζάς βρίσκεται στον πάγκο και είναι αμφίβολο αν θα συνεχίσει στο παιχνίδι. Οπότε η Παρτουζάν μένει με 5. Μια στις δύο βολές εντωμεταξύ από τον Καριοφίλη, ο οποίος μπήκε στο παρκέ. Επαναφορά από την baseline για τους Colombians. Ραντινιώτης μέχρι μέσα. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Δύο βολές για τον Άστο των Λιωσιωτών. Αστοχή η πρώτη. Άτυχος στη δεύτερη. Τσαπλές περνάει το κέντρο. Έτσι αδελά το κέντρο του Ρεπινιώτη. Καραδήμας. Ναι, όταν χτύπησε από μακριά. Επιθετικό rebound. 9-14 για την Παρτουζάν. Τσαπλές για τρεις. Αυτό τα τρικοντάκια. Rebound. Και φεύγει στον εφηδιασμό ο Γιανακόπουλος. Τίκης. Τελειώνει τη φάση. Δύο ακόμα πόντι στον λογαριασμό του Παρασκευά. Μέχρι μέσα. Αυτό το τελείωμα από τον Καριοφίλη. Κυριακόπουλος. Ακίδης μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση. Γρήγορα από την Παρτουζάν, η οποία βλέπει την διαφορά να ξεφεύγει στους 10. Συνέχεια στο 4ο δεκάλεπτο. 7:51 απομένουν ακόμα για να μάθουμε ποια ομάδα θα φύγει με το ροζ φίλο σήμερα από τον Μπουρνάζι. Δεξί drive. Αλλά δεν περνάει στον Καρατζά, ο οποίος ξαναμπήκε στο παρκέ. Ευτυχώς όλα καλά
για τον υπέρχο της Παρτιζάν. 45-55. Ωραία πάσα στο κόψιμο, ο Κίκης ξανασπάει την μπάλα έξω, Κυριακόπουλος για 3, άστοχο το σουτ, rebound από τον Πασχαλάκη. Νακίδης διστάζει, πάει μέχρι μέσα, δεν ευστοχή στο mid-range shoot. Κοντομίχαλος φέρει τον ενδιασμό, δεν τελειώνει την πάση ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Τακίδης, Κυριακόπουλος βλέπεις στη weak side. Άρχα το δεύτερο του Προέδρου Πασχαλάκης, δεν συγκρατεί. Παραφορά από την baseline. Τσαπλές. Τσαπλές, περνάει μέχρι μέσα, σπάει την μπάλα έξω, Καρατζάς. Άστο το στάκι για δύο. Rebound of Colombians. Πακίδης. Καλάκης, Τακίδης για 3, άσχοντο σουτ, ριμπάν από Βούκη, ο οποίος δίνει πάρα πολλές αφανείς λύσεις. Μέχρι μέσα, άσχοντος ο Κυριακόπουλος, ριμπάν το καραβήμα. Στην κορυφή της ρακέτας για 3. Αστροδοστάκι, rebound του Κυριακόπουλου. 5,5 λεπτά απομένουν για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη της νίκη στον θεσμό του κυπέλου. Πασχαλάκης μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. 45-57. Από τον Πασχαλάκη, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 12. Καλλιοφίλης μέχρι μέσα. Το Μαντακίδη. Η μπάλα όμως παραμένει σε χέρια ασπρόμαυρων. Φορά από την baseline, τσαπλές, ζητάει isolation, Καραδήμας για 3, εύστοχος. Η Παρτιζάν είναι ακόμα ζωντανή. Σε μονοψήφια τιμή διαφορά. Γιανακόπουλος μέχρι μέσα από την τελειώνει την πάση. Την από Παρτιζάν μπορεί να ρίξει διαφορά ακόμα περισσότερο. Μέχρι μέσα, άστοχο τελείωμα. Από τον Καριοφίλη, το rebound, Καραδήμας ξανά. Τι κάνει ο πρόεδρος. 51-57 δίνει ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Κυριακόπουλος, ωραία πάσα στον Γκιούκη, κόψιμο του Πασχαλάκη, μπάλα δεν περνάει. Time out of the Colombians. 4 λεπτά, 51-57 μπροστά η ομάδα του Ηλίου. 4 λεπτά ακριβώς απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Μαζαράκης. Καπλές πιέζεται, η κατοχή όμως παραμένει για την Παρτιζάν.
Βρίσκει κενό. Ο Κοντομίχαλος πάει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση. 53-57. Το μάτς βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ροντέο. Ρεμπινιώτης. Μπαλά. Καταλήγει στον Κυριακόπουλο, ο οποίος έχει χώρο, σηκώνεται για τρεις. Αλλά η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Καπλές. Μέχρι μέσα το απλές. Βήματα, κατοχή για τους διοσιώτες. 3 και 18 απομένουν. Βρισκόμαστε σχεδόν στην crunch time. Ραντινιώτης. Πασχαλάκης ψηλά. Κυριακόπουλος. Γιανακόπουλος βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα, σπάει στον Πασχαλάκη. Διαξύπνο τεράκι, εύστοχο από τον Μισουλό. 4 η πόντη του, δίνει ξανά τη λύση για τους Colombians. Καραδήμας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του 4ου δεκαλέπτου. Εξαιρετικό φάουλ, κατοχή ξανά για τους Διοσιώτες. Από το πλάι. Πασχαλάκης πάει μέχρι μέσα και δέχεται το φάουλ του Καραδήμα, ο οποίος πήγε αμέσως να σηκώσει τον Πασχαλάκη. Πολύ ωραίες στιγμές δεδομένης μάλλον και της κρισιμότητας της αναμέτρησης αυτή τη στιγμή. 2,5 λεπτά, 93-59 στις βολές ο Πασχαλάκης, ο οποίος παίρνει τον χρόνο του και καλά κάνει, εστοχή πρώτη. Άστα και δεύτερη. Μένει στους 5 ο ψηλός, ο οποίος παίρνει το επιθετικό rebound. Γιανακόπουλος, άστε από το σούτ. Επίθεση, Κοντομίχαλος. Ο οποίος θα κάνει το λάθος. Μπάλα σε χέρια μπλε. Κόπουλος και ζητάει σε τρίπλα, δύσκολο σουτ. Η μπάλα όμως του κλείνει το μάτι. Oh. 53-62, οι Κολόμπια ξεφεύγουν στους 9. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο απομένουν για τη λήξη του περιοδίου εδώ στο Μαζαράκης. Τα πλέσια δεν βάζει και δέχεται το φάουλ. Ψηλά. Μόλις δεύτερο για τους Colombians. Έξω ο Πασχαλάκης, μέσα ο Ζωτός. Κοντομίχαλος. Μπαλά στη γωνία στον Καραδήμα, ποιος δεν έφτιαξε αυτή τη φορά. Από το τρίποντο. Κυριακόπουλος, ο οποίος προηγουμένως έβαλε μεγάλο σουτ. Ρεντινιώτης το σκέφτεται. Ένα φλότερ από το κέντρο. Πίεση στην μπάλα ψηλά. Κατοχή παραμένει για την Παρτιζάν. 93-64 στους 11 μπροστά οι Colombians, οι οποίοι βρίσκονται με το ένα πόδι στο 2-0 στο θεσμό του κυπέλου. Οχτώ δευτερόλεπτα.
κατοχή περνάει ξανά στους δύο σιώτες. Ρετινιώτης μέχρι μέσα, δεν τελειώνει τη φάση. Ζώτος, ούτε αυτός. Ένα λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. Για τρεις, άστοχο το σούτ από τον Τεριοφίλη. Διαδικαστικού χαρακτήρα τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Οι Colombians βρίσκονται στο 2-0. Η Παρτιζάν στο 1-1. Καλά. Από τον Καλατζάκη. Για δευτερόλεπτα τα απομένουν. Αυτό το σουτ. Οι Colombians λογικά δεν θα προχωρήσουν σε κάποια επίθεση. Θα περάσει λογικά απλά το κέντρο. Τέλος παιχνιδιού 53-66. Οι Colombians βρίσκονται στο 2-0. Η Παρτουζάν στο 1-1. Καλό βράδυ σε όλους.